Γεια σας, είμαι ο Αντρέας Καμαχιάς από το Παραλίμνη και ήρθα στις χρυσές συνταγές να μαγειρέψουμε τη χρύση. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα λέμε και από κοντά. Ελέαμε το τόσο καιρό που το τηλέφωνο. Εύκαλες μου μια θετική ναύρα, ρε παιδί μου, έτσι έναν πολλά δοτικό άνθρωπο. Όντως έτσι είσαι. Χαίρομαι πάρα πολλά που σε γνωρίζω. Καλά. Και σέναν και η Ντανιέλα. Να σας πω ότι σήμερα είναι ιδιαίτερη η εκπομπή μας. Ήρθες εδώ με αφορμή τους χρυσούς κούφους στο βραβείο που πήρε η ταβέρνα Καμαχιά στο Παραλίμνη για την κλασική κυπριακή κουζίνα. Έχω να σου πω ότι θα μας κάνεις ωραίο φαΐν, αλλά τούν το κουνέλι που να μας δείξει το κρασάτο μετά η Ντανιέλα, έσπασε μου η μούτη. Δεν ξέρω αν θα αντέξω στο τέλος της εκπομπής να δοκιμάσω. Δεχτώ. Λοιπόν, πάμε, εσύ θα μας φτιάξεις ένα φιλέτο χοιρινό με αρωματικά και μετά έναν τέλειο παγωτό βανίλιας με ρόδιν και σως φραούλας. Όπως τα λες, ακριβώς. Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε έναν τρόπο, πάμε να δούμε τη συνταγή. Καλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το φιλέτο χοιρινό με αρωματικά θα χρειαστούμε. Ένα χοιρινό φιλέτο, το ψαρονέφρι που λέμε, 350 γραμμάρια. 4 μανιτάρια μέτρια, oyster, ή μπορεί να φέρετε και αναθρήκας που φέρανε σήμερα. Που έφερε ο Ανδρέας. 2 σκελίδες σκόρδο, 60 γραμμάρια βούτυρο. 1/4 κουταλάκι αλάτι θαλασσινό. 4 κομμάτια θυμάρι. 4 κομμάτια δεντρολίβανο. 70 ml άσπρο ξηρό κρασί και 30 ml κουμανταρία. Τούτα είναι τα υλικά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε, Αντρέα μου, και να τα λέμε σιγά σιγά. Ξεκινούμε με το βότυρο πρώτα, να βράσω ότι κάνει λίγο και το βότυρο. Τέλεια. Παιδιά, μείνετε μαζί μας τώρα που να έρθει η Ντανιέλα μέσα. Και η Ντανιέλα να σου πω ότι να μας κάνει και σάμαλι, το καλό πράγμα που λάλουμε. Τέλεια. Έφερες και κομμένο, έφερα κομμένο τιμό, έχουμε κομμένο τιμό. Κανονικά, τι αμαχίζουμε το σε μικρά κομμάτια, το φιλέτο το χοιρινό. Εγώ το έχω το έτοιμο, πάνε εύκολο, καθαρίζουμε λίγο τις ίνες, να φύγουν ίνες. Και πάνε εύκολο, δεν έχει κανένα θέμα. Ναι, δεν ξέρουμε, λέμε του κρεοπόλη μας, κάμε μας το... Πάνε εύκολο, δεν έχει θέμα. Λίγο ίνες και μετά κομμάτια. Για σένα είναι πάνε εύκολο, Ανδρέα μου, όταν μάτσιο μας. Για όλον τον κόσμο. Θέλω να μου πεις λίγο για την ταβέρνα, εντάξει, μέχρι να λιώσει το βούτυρο. Η ταβέρνα είναι καθαρά οικογενειακή επιχείρηση. Ξεκίνησε από το 1970 από πατέρα και μητέρα. Και τα τελευταία 25 χρόνια εγώ και η Ντανιέλα. Ανάλαβε και ο γιος τώρα. Μπράβο. Είναι καθαρά κυπριακή κουζίνα, κλασική κουζίνα κυπριακή. Λίγο να αλλάξουμε, λίγο πιο μοντέρνο. Αλλά εντάξει, είμαστε στις ρίζες της κυπριακής. Ας πούμε, θυμάσαι να μου πεις το, ας πούμε, τι περιλαμβάνει, πέμω 5-6 πιάτα από τζίνα του μεζέ. Τζίνα που μας, τα πρώτα μας πιάτα είναι της φύσης που έχουν, τα δώρα της φύσης που λέμε στην ταβέρνα, που είναι άγρια σαγκινάρες, τα άγρια αγρέκια. Τα μανιτάρια τώρα τα κόκκινα της αναθρήκας, καραόλι. Έτσι ξεκινά στο μεζέ σου δηλαδή. Μπαίνουν και στο μεζέ κάποια από τούτα. Αλλά είναι ταβέρνα, τούτα που πλαισιώνουν την ταβέρνα, όπως ξέρετε, είναι τα παράξενα που έχει πάντα μόλις βρέξει, είναι τα πρώτα που φέρνουμε στην ταβέρνα. Έχω απορία. Τις αγρίες, τις αγκινάρες, ποιος τις καθαρίζει. Ακαθαρίζονται καθαρισμένες φωτιά. Έχουν και καθαρισμένες. Εντάξει, είπα και εγώ, αν είναι η Ντανιέλα που τα καθαρίζει. Είναι το δύσκολο το κομμάτι, έχουν και καθαρισμένες. Έχουν και καθαρισμένες, είναι το δύσκολο το κομμάτι. Είναι το δύσκολο το κομμάτι, έχουν και καθαρισμένες. Αθένα, δυναμώσουμε. Ο δυναμώσουμε, λέω, ναι. Είναι το δύσκολο το κομμάτι. Τα άλλα εντάξει, κάποτε μαζεύω και όλοι λίγα, γιατί αρέσει και με φτιάχνουν λίγο έξω. Αλλά παραπάνω ο πατέρας και μας φέρνουν οι άνθρωποι που τα αγοράζουν, που λόγους. Εντάξει, στο μεζέν, το κουνέλι, το πρώτο πιάτο. Μπράβο. Το πρώτο πιάτο στο μεζέ. Μα έσπασε μου η μούτσι. Και μετά πάνε στη σχάρα η πανσέτα, σουβλάκι χοιρινών, κοτόπουλο φιλέτων, τα μανιτάρια σχάρα, χαλούμι, μπέικον κρασάτων, λουγάνικο, μπαστούρμαν, καραόλου, πουργούρι. Πράγμα πολύ. Μπόλικα. Όρεξη είναι γαλλί, είναι μπόλικα ζύνα. Είναι μπόλικα. Το λοιπόν. Άμα λιώσει μετά είναι εύκολο. Πολύ σκύλο παραπάνω του. Ένα σιπ πιο παραπάνω. Okay, είμαστε στο φουλ. Λοιπόν, φεύγω το τούτο, το κουνέλι να πάρω πίσω. Για να μην μου πουν οι φίλοι μας τώρα που πίνουν τον καφέ τους ότι ρε χρήσω έναν τέξε τσεμούνταρες. Θα φέρω να βάλω το λάδι μας γιατί είπε μου η Ντανιέλα ότι είναι να χρειαστεί θέλει πολύ λάδι. Θέλει ώρα, ναι. Να βράσει. Θέλει ώρα. Το λοιπόν, θα το βάλω. Ήρθαν οργανωμένοι να σας πω, για να καταλάβετε πόσο οργανωμένοι είναι. Με όλα τα αντζά τους που λαλούμε.
Με όλα τα αξέσουρα. Θα δείξουμε τα κομμάτια. Τα κομμάτια είναι μικρέ ροδέλε. Να τα χτυπήσει λίγο ή όχι. Όχι, όπω είναι. Είναι φιλέτο, είναι μαλακό το κομμάτι. Δεν χρειάζεται. Τέλεια. Εσύ, Ανδρέα μου, πού έμαθες να μαγειρεύεις? Αυτοδίδακτος. Αυτοδίδακτος. Στα 50 χρόνια της ταβέρνας. Ναι, έμαθες. Έμαθαμε να μαγειρεύουμε. Έτσι. 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 Και που γαμπόσα βιβλία του Χριστίνταγου. Α, ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Έχω μια άλλη συλλογή. Έχω μεγάλη συλλογή. Μπράβο, μπράβο. Έλα να σου πω. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου? Ας πέρα να, να σου πω, ας σου θέσω άλλος πως. Ρε παιδί μου, να κάνεις ένα ρομαντικό δείπνο της Δανιέλας, είναι μόνο να ερέψεις. Φιλέτο ποδινό. Α, φιλέτο ποδινό. Ντάγκους τώρα. Ένα ποδινό. 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 Μετά που οδηγείς την Δανιέλας. Εγώ είμαι βοηθός. Ωραία. Το λοιπόν, να βάλουμε μέσα να... μέσα τώρα, ναι. Ναι. Και τώρα δεν θέλει και πολύ ψήμα, ναι, ναι. 5-6 λεπτά, ναι. Εντάξει, στο, αρέσει και να του κάθε όπως το θέλει, αλλά ναι. Εντάξει, το χειριόν το φιλέτο, περίπου 5-6 λεπτά, ναι. Μια χαρά. Υπάρχει και το χειμώνα κίνηση ή μόνο το εμείς καλοκαίρι? Εμείς χειμώνα δουλεύουμε καλά με τους ντόπιους. Mm-hmm. Εντάξει, καλοκαίρι υποστηρούμε μας καλά λευκοσιάδες. Ναι, ναι. Και οι άλλοι, ναι. Κυπρέοι. Μακάρι να καλά. Ναι, μακάρι να καλά πάντα. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι τώρα με τους Κυπρέους ο κόσμος μαζεύεται κλείο ένα, κλείο πρωταράς, mm-hmm. μαζεύονται όλοι στο χωριό. Έχουμε τη μουσική μας στα Σαββατοκύριακα. Ναι, έχεις live μουσική. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά και μεσημέρι, mm-hmm. Κυριακή, και έχει ανταπόκριση καλή. Ναι, ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ. Αρέσει και του κόσμου. Ο κόσμος θέλει κάπου να πάει να φάει, να διασκεδάσει. Να περάσει ωραία, να φάει καλό φαΐ. Έτσι, έτσι, έτσι. Αν θέλουμε, μπορούμε να μεταφέρουμε δαμέ, αν νομίζουμε ότι είναι να το κάνουμε πιο γλυκό. Εντάξει, νομίζω να μεταφέρουμε, να φτάσει η βράση. Εντάξει, μια χαρά. Γιατί δεν θέλω να μου φάει όλη την ώρα, θέλω να έρθει και okay, Δανιέλα, ναι, που είμαστε γυναίκες. Δεχτώ, να... δεχτώ. Να τα πούμε τα δικά μας. Και, Ανδρέα μου, είπαμε, ο γιος σου... Ο γιος ανάλαβε το κομμάτι, ναι, ανάλαβε τώρα το κομμάτι προς τα έξω. Και έχει και δύο κόρες. Και δύο κοράτσες. Να σου ζήσω. Να σε καλά, ευχαριστώ. Είναι στο σχολείο, τελειώθηκε σχολείο, σκοντά. Σχολείο, σχολείο, σχολείο και... Ναι. Να ασχοληθούν. Βοηθούν με τα βίας. Μα, με τα βίας. Με τα, βίας. Ναι, ναι, με τα προβλημάτων, ναι, ναι. Και με τα βίας. Ναι. Για λόγω ότι... Ενάλλες οι αρέσκειες τους. Α, ενάλλες. Εντάξει, μικροί όμως έχουμε θέματα πολλά, γιατί... Θέλει να γίνει καλή ζαχαροπλάστρια. Α, όπως εμένα είναι η Σαβίνα. Ναι, και θέλει να γίνει. Και θέλει να ανοίξει ζαχαροπλάστρια δίπλα από το εστιατόριο, εμένα έτσι όλο είναι ευκαιρία. Θέλει καλή, φέρε μας εχθές που τη Γαλλία, φέρε μας που τη Γαλλία πανεπιστήμια, πράγματα, να ανοίξει. Ναι. Δύσκολο το θέμα το μας. Έχουμε... Άντε να οργανωθούμε, να έχουμε πολλά δύσκολα. Ας στείλουμε τις κόρες μας μαζί, να μπούμε μισά τα έξοδα. Και η κόρη μου η Σαβίνα έτσι θέλει. Μετά που κάνει αυτό λεπτά, να βάλουμε και το σκόρδο μέσα. Σκόρδο να μυρίσει λίγο. Έτσι ολόκληρο το σκόρδο, δεν ναι, θα το σπάσεις. Ναι, έντονη σπάσω γιατί έχει κάποιους που, ή κάποιες κυρίες που ναι, 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 θέλουν ναι. Πιο λίγο σκόρδο μέσα, είναι και τόσο... Σοφία μας, απο... ας πούμε, μπορεί να μας τα φύγει άπλυτα τώρα, γιατί βάλαμε σκόρδο. Ναι. Και τα αρωματικά που βάλεις, είναι το ναι, θυμάρι, θυμάρι φρέσκο ναι, και δεντρολίβανο ναι, φρέσκο, ναι. Ναι, ναι. 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 Και νομίζω το ξεχωριστό του είναι η κουμανταρία που βάλεις. Κουμανταρία στο τέλος, ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά διά πολύ, πολλά ωραία αρώματα των δεντρολίων και θυμάρων των φρεσκών ναι, ναι. Και ο σκόρδος φυσικά, διότι είναι καλά αρώματα. Αναφκιστώ και λίγο επειδή βάλεις αλκοόλ ξανά. Ναι, εντάξει, αναφκούμε το λίγο, αλλά το διάνε μας είναι... Α. Έχουμε λίγο θέμα σήμερα. Δεν κάθεται καλά η φωτιά. Δεν κάθεται καλά, ναι. Εγκάθεται αυτό, ναι. Αν θέλεις μπορούμε να το αλλάξουμε. Έμπερασε, να το κάνουμε. Ναι, εμάς είμαστε στην τεχνολογία, να προχωρήσαμε σίγουρα, μπροστά. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Μπορεί και τούτο, αλλά τούτο κάθεται, ξεκινήσε και βράζει, ναι, ναι, ναι. Θα προσθέσουμε 3-4 κομμάτια τώρα την τρολίβανο. Ναι. Τώρα την τρολίβανο να πιέλει η μυρωσκιά. Και το θυμάρι το φρέσκο. Και θυμάρι το ίδιο πάλι. Βρίσκουμε τώρα παντού. Στην αγορά η αγορά, ναι, η αγορά. Θα βάλουμε αποξηραμένα, αλλά βρίσκουμε παντού. Τα φρέσκα σίγουρα ναι, έχουν ναι, πιο, καλά, μυρωσκιά. Πιο καλά αρώματα. Ήδη ξεκίνησε και μυρίζει πολλά ωραίο. Εντάξει, μυρίζει ο σκόρδος σίγουρα. Τούτο με τι θα το σερβίρες, με ένα μπουρέ, ας πούμε, ένα ρύζι. Ένα μπουρέ σίγουρα πάει το καλύτερο. Ναι. Ναι. Και ο ρύζι πάει το, αλλά το μπουρέ σίγουρα... Ναι. Το μπουρέ πιο εντυπωσιακό, πιο... Κοντεύει και ο Βαλεντίνος τώρα. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά.
Λοιπόν, η ταβέρνα είναι καθημερινά ανοιχτή. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, εκτός από τον Αύγουστο που είναι όλοι στο παραλίμνη. Και δουλεύουμε 6 μέρες την εβδομάδα, εκτός Δευτέρας, μεσημέρι και βράδυ. Ναι. Αντρέα μου, νομίζω ερώτησε ωραία το χοιρινό μας. Να προσθέσουμε τα μαϊντάρια τώρα. Να τα προσθέσουμε. Θέλεις να αλλάξουμε το τηγάνι, να βάλω το δικό μου. Okay. Έλα. Αυτό. Για να είμαστε σίγουροι ότι να τα ψήσουμε. Τέλειο. Μάλιστα. Άρα θα βάλουμε τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια, τώρα, ναι. Τα μανιτάρια δεν τα πλένουμε, σκουπίζουμε τα με μια μπετσέτα βρεμένη. Τούτα είναι καθαρά, εντάξει. Αναλόγως του μεγέθους κόβουμε τα. Τούτα να τα μοιράσω στη μέση. Τα λίγο πιο μεγάλα. Τα λίγο πιο μεγάλα. Εντάξει. Εντάξει, κάποια που μικρά μπαίνουν εσύ. 5-6 κομμάτια, 4-5 ο καθένας. Η αρέσκεια του να που θέλει. Δεν και θέλουν πολύ ώρα. Όχι, θέλουν πολύ ώρα. Όχι, μου σκομύρισε το φαΐ σου, να ξέρεις. Το βάλουμε λίγο αλάτι τώρα. Αλάτι, έλα. Λίγο αλάτι και λίγο πιπερούδι. Πιπέρι έχουμε τώρα με τον μήλο μας. Εντάξει. Α, εντάξει. Αφού λέω ότι ήρθαν οργανωμένοι, έφεραν τα ούλα έτοιμα. Εγώ δεν έχω μήλο, με έλα είμαι. Εγώ καβάλω το κουταλού, η μάνα μου. Ο Ανδρέας κάνει εφέ τώρα, κατάλαβες. Να χαρά. Τέλεια. Τώρα προσθέσουμε το κρασί μας. Μάλιστα. Λευκό κρασί ξηρό. Λευκό κρασί ξηρό. Τέλειο. Άρχισα ώσπου να το βρω το... Okay. Να κάνω με εφέ. Ωραίο να τραβήσει τούτα ναι, ούλα να τα ζουμιά. Ζουμιά ούλα τώρα. Τέλεια, τραβήσα τέλεια. Τα ζουμιά, τα κρασά, ούλα να τις αντιλήσω εσύ. Και μετά μπαίνει λίγο μανταριά στο τέλος. Τελειώνει, είναι 6-7 λεπτά. Ναι, εύκολο φαγητό. Και μηνίσκει ζουμερό που μέσα. Ζουμερό, ναι, ναι, εντάξει. Έτσι που στην αρέσκεια του καθενός πώς είναι να ψήσει. Ναι, ναι. Αλλά τον πρέπει κανονικά να μην δούμε, δεν το θέλεις να ψήσει πολλά. Είναι κρίμα, είναι φιλέτο χοιρινών, είναι μαλακό. Δεν χρειάζεται να το ψήσεις πολλά. Τέλειο. Το λοιπόν, να βγάλω το παγωτό νομίζω από ψυγείο. Ναι. Για να είμαστε έτοιμοι. Ας με το συνδυασμό που να κάνεις. Ένα παγωτό είναι μεγάλη αμαρτία. Με ένα μουλαλής. Ξέρεις κάποτε ένας Έλληνας μάιρας, Μισελίν, που ήταν πριν λίγο συγκεκριμένο στην ταβέρνα, όταν του πήρα το παγωτό, έγραψε θα αμαρτήσουμε και θα πεθάνουμε στο παραλίμνι, δυστυχώς. Τέλεια. Εντάξει, τώρα κομμανταρία τώρα στο τέλος. Λίγο κομμανταρία της αρωτοβού κινήσει, να πιάσει αρώμα της κομμανταρίας. Ναι. Τέλειο. Μυρίζει η κομμανταρία τώρα, μυρίζει η κομμανταρία τώρα. Τέλειος, τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, εγώ τώρα να βάλω το τηγάνι μου, να βάλουμε την... Ξεκινήσουμε να βράζουμε το λάδι για το... Κουνέλι. Για το κουνελί. Ναι, να είμαστε έτοιμοι. Το λοιπόν, να βάλω λίγο λάδι. Τέλεια. Το λοιπόν... Τα μέσα που να βάλεις το παγωτό. Το παγωτό και μέσα και το φιλέτο με γυρνό στο άλλο μυαλό. Εντάξει, βάλω το πίσω. Τούτα. Να καθαρίσω τα με. Για να είμαστε έτοιμοι. Στεγιώνουμε. Άφησα σε μόνος σου. Ναι, μισό λεπτό είναι διαδικασία. Να μην έχεις γυναίκα δίπλα σου. Έχεις τη γυναίκα συνούλη την ώρα μέσα στην κουζίνα. Μουρμουρά, μουρμουρά. Είπα εγώ να πάω ναι, πίσω. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Α, ώστε μουρμουρά τώρα που να πιέντε. Μουρμουρά, 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 λίγο μουρμουρά, οκ. Okay. Σάζησε τώρα που να πιέντετε. Νομίζω είμαστε τελειώσαμε. Τέλεια, μια χαρά. Οστίζουμε τώρα. Να βάλω τα με. Έτσι και όμορφο στην παρουσίαση. Ε, πρέπει. Το μάτι πρώτα και μετά το στομάχι. Ε, βέβαια. Άσε που εμείς μουντάρουμε πρώτα το στομάχι και στερό μάτι, αλλά... Ούλος ο κόσμος. Τέλεια. Όμορφο. Και είπαμε, αν δεν βρούμε εφέρες της αναθρήκας, ναι. Αν δεν βρούμε... Μπαίνουν σύν τα μαντάρια, οποιαδήποτε μαντάρια, οποιαδήποτε μαντάρια μπαίνουν, δεν έχει θέμα για τα μαντάρια. Α, και το ζουμούιν που πάνω. Ναι. Τέλειο. Και θέλεις κανένα φρέσκο, μπορείτε να φέρω. Φέραμε, ναι.
Πήρα σου τα πίσω. Έλα. Βάλουμε δέντρο, λίβανο. Είδες με, έλα μου, εντάλλως γίνεται παρουσίαση. Όχι, πετάσεις τα ούλα με σε έναν πιάτο, εσύ. Πετάσεις τα ούλα με σε έναν πιάτο. Δεν είναι τα ωραία. Μπράβο, Ανδρέα μου. Τέλειο, τέλειο. Το λοιπόν. Πάμε να δούμε το παγωτό. Το λοιπόν, θα σας πω τα υλικά. Τρία υλικά είναι και δεν θα δυσκολευτείτε τίποτε. Είναι πάμε για παγωτό βανίλιας με ρόδι. Θέλουμε παγωτό βανίλιας, ρόδι, τους σπόρους δηλαδή που το ρόδι, και σως φράουλας. Σως φράουλας βρίσκουμε έτοιμη. Θέλουμε ένα ποτήρι με νερό μόνο. Ένα ποτήρι με νερό για να βάλουμε μέσα. Ένα ποτήρι με νερό για να βουτάμε μέσα. Τέλειο. Παγωτό βάζουμε βάσει τη παρέα. Πώ είναι η παρέα μα. Εμεί είμαστε μεγάλη παρέα. Ναι, παρέα, παρέα. Να βάλουμε πολύ παγωτό τότε. Οκ, ευχαριστώ. Φυσικά το πιάτο που κρατά είναι ένα ατομικό, είναι για μένα. Αλλά, εντάξει, άντε, δύο άτομα. Η παρέα, πάμε δύο άτομα. Και θα κάνουμε έτσι μια ωραία πυραμίδα, πύργο. Όχι, τούτο είναι να φάμε όλοι μαζί. Είναι να κάνουμε μεγάλο. Εντάλλω. Λοιπόν, εγώ επειδή κανονικά πρέπει στο τέλος με έλα μου να τα δοκιμάσουμε, ναι, αλλά εντάλλως, να δοκιμάσω τέσσερα πράγματα στο τέλος, πρέπει να ξεκινήσω μετά τώρα. Α, εντάξει, άντε να μην το πάγω, το πρώτα και ύστερα δοκιμάσω. Τσότα, με καταπιέζει με τόσο παραγωγός. Κατάλαβες. Εμά. Ας το κάνεις έτσι μια ωραία έτσι, πυραμίδα. Μια ωραία πυραμίδα, ναι, είπα σου, είναι βάση της παρέας που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, αν είναι για άτομο, εντάξει, είναι υπερβολή του εδώ. Αλλά η παρέα μεγάλη αξίζει. Νομίζεις, ο Μενέλαος που τρώει ένα κιλό παγωτό τη νύχτα, μια χαρά είναι για ο Μενέλαος. Κοίτας που τόσο σαν Μενέλα είναι για μένα. Μια χαρά. Τώρα, είναι τόσο σφράουλας. Σκαμπόσο. Και μετά μπαίνει το ρόδι, το φρέσκο. Ναι. Που μπορεί ο καθένας να καθαρίσει σπίτι του ή να βρει στα σούπερ μάρκετ. Καθαρισμένο, έτοιμο τώρα. Τέλειο! Τι ωραίο που είναι. Και το touch το τελευταίο. Θέλει ένα touch. Τέλειο. Λοιπόν. Okay. Κάει μου και ένα μικρό εμένα. Ένα μικρό, okay. Λοιπόν, εγώ να φάω το τοντοπίσινο για να μην το καμότσινο και να φάω και ένα μανιταρούδι. Το λοιπόν. Δεν μου λέει, καταφέραμε τα. Σε εικό. Οκ. Αλήθεια που σου λέω. Και μαλακό πολλά ωραίο. Και μου σκομυρίζει. Εν τούτο ότι τελειώνει εύκολα και μαλακό το κρέας. Δεν έχει να καθυστερήσει πολλά. Δείτε, μερικές φορές με απλά υλικά. Και πόσο είναι εύκολο να δημιουργήσεις, αφού και ο Μανία τα ρούνι θα αναφύγα. Και μετά η αμαρτία όλη δαμή, θερμίδες πολλές. Είναι στο λάστο τον άνθρωπο, okay. Είναι εξαιρετικό. Καλή όρεξη σε όλους. Και τερκάζει πάρα πολλά κομμανταρία που έβαλε. Ναι, μυρίζει η κομμανταρία, γιατί πολύ μεγάλη γεύση. Το γλυκό να μου πεις τώρα, γίνει η αμαρτία μεγάλη. Είναι τόσο ωραίο που πρέπει να... Και λοιπόν, παγωτούι. Ωραίο. Πολλά ωραίο συνδυασμό. Μπράβο, Ανδρέα μου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πολλά ωραίο, αλήθεια. Το λοιπόν, αν δεν πρέπει να φάμε, να φάμε. Ωραίο. Ναι, δροσιστικό, ωραίο. Εύκολο. Τερκάζουν οι γεύσεις μεταξύ τους, μια χαρά. Και λίγο οι γεύσεις φράουλα, ρόδι, παράξενο. Πάμε διάλειμμα, κάνετε καφέ, να φάω το παγωτό μου. Ανδρέα μου, ευχαριστώ σε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, χαρικά, μεγάλη μου χαρά. Να ανανεώσουμε ένα ραντεβού με ένα σισένια, να μου ξανάρθετε. Χαρά μας. Το λοιπόν πάμε, διάλειμμα και ερχόμαστε πίσω. Η Ντανιέλα έχει τέλειο κουνέλι, έσπασε μου τη μύτη και θα κάνουμε και σάμαλι. Καλό μπράμα. Φύγαμε. Γεια σου, Ντανιέλα μου. Γεια σου, Χρύσο. Καλώς όρισες στις χρυσές συνταγές. Έχω να σου πω ότι είμαι γεμάτη ενέργεια.
Πρώτον, επειδή είναι να μαϊρέψω τώρα μαζί σου. Και δεύτερον, επειδή έφαγα το παγωτό του Ανδρέα, ήταν τόσο θεϊκό, οπότε ήταν γεμάτο ενέργεια. Το λοιπόν, εσύ θα μας δείξεις κουνέλιν κρασάτο, μάλιστα, που το κάνει στην ταβέρνα και είναι top. Και θα μας κάνει και ένα σάμαλι ή καλό πράγμα που λέμε. Το καλό, καλό πράγμα. Θα μας κάνει ένα καλό πράγμα. Το λοιπόν, επειδή έβρασα το λάδι, θέλω να ξεκινήσεις. Πρώτα να βάλουμε την πατάτα. Α, πρώτα την πατάτα, θέλει, ναι, ξέχασα. Να θέλει, ναι, να τα κόψουμε. Ναι, να κόψεις πατάτες, ώσπου να πω εγώ τα υλικά. Ναι. Σωστό. Θα χρειαστούμε για το κουνέλι το κρασάτο. Ένα κουνέλι κομμένο σε μερίδες. 1,5 λίτρο λάδι. 10 ολόκληρες πατάτες. 1,5 κουταλιά αλάτι θαλασσινό. 1,5 κουταλιά κόλιαντρο ξηρό ολόκληρο. Και 1 λίτρο άσπρο ξηρό κρασί. Τούτα είναι να χρειαστούμε. Κάτι ψάχνεις. Πρέπει ότι ψάχνεις. Δεν πειράζει, να τα βάλουμε. Το λοιπόν, κόφκεις τις πατάτες στη μέση. Είναι πιο μικρές τούτες, ναι. Δεν τα κόβουμε πιο μικρά, για να μην σπάζουν, να μην διαλυθούν. Και τα βάλουμε μέσα. Πάντα πρώτα βάλουμε την πατάτα. Την πατάτα, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Θέλει παραπάνω ώρα. Θέλει παραπάνω. Και πρέπει να την αφήνουμε να. Και για να μην λανθεί το λάδι μας. Για να μην λανθεί το λάδι μας, να έχουμε θέματα μετά. Μάλιστα. Το λοιπόν. Μια χαρά. Έβρασε δεν τώρα. Τα βγάλουμε έξω. Α, να τα φύγεις μέσα. Να τα αφήνουμε μέσα, να πιάνει τα αρώματα, να ψητούν όλα μαζί. Να πιάνουν ωραία χρώματα. Υπέβασε έτσι όλα τα μυστικά να δούμε. Εντάξει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό. Α, ναι, είδες. Εγώ νομίζω θα να βγάλεις τις πατάτες, μετά να ψήσεις το κρέας, μετά να τα ενώσεις. Όχι. Εντάξει. Δέχομαι. Θα βάλουμε όλα μαζί. Από πού είσαι, Ντανιέλα? Από τη Ρουμανία. Από τη Ρουμανία. Και μάθες καλά τις συνταγές όμως, α. Πόσα χρόνια, πόσα χρόνια είσαι με τον Ανδρέα? 28. Έχεις πολύ υπομονή. Δεν είναι δύσκολο. Α, δεν είναι δεν δύσκολο. Είναι δύσκολο. Έφερες τον τουσερκού σου, εντάξει, εγώ έλεγχο. Μια χαρά. Αρέσκει σου η κυπριακή κουζίνα? Πολλά. Ναι, για να τη μάθεις έτσι. Πάρα πολλά. Εντάξει, είναι και λίγα τα χρόνια, ενώ άμα είσαι σε μια κουζίνα, μαθαίνεις τα. Εσένα ποιο φάιν έτσι σου αρέσκει? Που τα παραδοσιακά, το κουνέλι. Το κουνέλι αρέσκει. Γι' αυτό διασούλησε την αγάπη. Τα πάστα, τα κυπριακά. Α, τα παστά. Που τα κάνω η ίδια. Αλήθεια, καμνείς παστά? Μάλιστα, είναι πάρα πολλά ωραία. Εντάλλωστα, πώς το κάνεις το παστό το κρέας? Μας φέρνει το κασάπι το κρέας μας, ο Ανδρέα το κόβει και εγώ τα βάλω μες στα μπάνια με τα κρασιά, με το κρασί τους, με το άλας, μπόλικο άλας και ύστερα τα αφήνουμε 3-4 μέρες μες στο, να μαριναρούν, να τραβούν τα κρασιά τους και ύστερα τα βγάλουμε έξω σε ένα κλουβί, ας πούμε. Ναι, ναι, καλυμμένο. Ναι. Καλυμμένο, σίγουρα, ώσπου να στεγνώσουν. Μπράβο. Ναι, και ύστερα τα μπλύνεις καλά, 9 φορές, πως μου είπε και είπε τώρα, 9 φορές, ναι, τα κόβεις και τα ψήνεις. Α, ωραία. Έχει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Ναι, αλλά είναι τέλεια τώρα να τα φάεις τα παστά, δεν το συζητώ. Ναι. Κανένα παραδοσιακό φαγητό της Ρουμανίας? Τι έτσι. Πολύ ωραία τα κουπέπια στην Ρουμανία. Με τα λάχανα. Με τα λάχανα. Κραμπί, ναι. Με το κραμπί. Ναι. Το οξυδάτο ή το όμο. Ναι. Βράζεις το λίγο και τα πιάνει το ίδιο όπως τα κάνουμε με τα κουπέπια τα κυπριακά εδώ. Απλώς με τα λάχανα. Ναι, ναι, αρέσκω μου. Δοκίμασα. Πάρα πολλά ωραία. Ναι. Με το οξυδάτο, με το κραμπί είναι πολλά πιο ωραία. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το λοιπόν, αφήνουμε λίγο τι πατάτες μας να παίρνουν λίγο, να ψητούν λίγο για να μην ύστερα να τα βάλουμε το κουνέλι μας να μην σπάζουν και να διαλυθούν. Δεν βάλουμε ούτε το κουτάλι μας μέσα. Εντάξει, να ανακατέψουμε τίποτε. Απλώς, κάνουμε λίγο την κατσαρόλα, να προσέχουμε να μην κολλήσουν από κάτω και. Ναι, μια χαρά. Το σάμαλι που να μας κάνεις μετά, εν τούτον που διάται επιδόρπιο στην ταβέρνα. Ναι. Και για να προχωρούμε, ώσπου να κάνουν λίγο οι πατάτες μας. Α, θέλεις να πάμε στο σάμαλι? Αν θέλεις, μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το σιρόπι μας που θέλει ώρα να κρυάνει. Πρέπει να είναι κρυό το σιρόπι μας που να το βάλουμε πάνω στο γλυκό. Εντάξει. Το λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα τη συνταγή.
και να ξεκινήσουμε να κάνουμε το σάμαλι. Το λοιπόν, σάμαλι είναι καλό πράγμα. Θα χρειαστούμε ένα φλιντζάνι νερό, δύο φλιντζάνια ζάχαρη, ένα κουταλάκι μαστίχα ολόκληρη κοπανισμένη, ένα κουταλάκι μαγειρική σόδα, 500 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, 500 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό και 50 γραμμάρια αμύγδαλα αλεσμένα. Και για το σιρόπι θα χρειαστούμε 3 φλιντζάνια ζάχαρη, 2 φλιντζάνια νερό και θα χρειαστούμε μισό λεμόνι το χυμό που να βάλουμε στο σιρόπι και μισό λεμόνι ολόκληρο στημένο φανταζούμε στο σιρόπι. Να μας τα εξηγήσει ναι. Η Ντανιέλα. Τώρα σου φέρω μια κατσαρόλα. Έχω την δική μου. Α, έχεις τη δική σου. Εντάξει. Είπαμε ότι ήρθαμε οργανωμένοι. Ήρθες οργανωμένοι, το συζητώ. Και μια και ψήνονται, ας το βάλω δάμε. Okay. Και μια και ψήνονται πατάτες, να σου πω ότι λένε αν αποθηκεύσεις τις πατάτες με ένα μήλο, να μείνουν παραπάνω καιρό φρέσκες και θα βγάλουν και τις φύτρες πάνω. Μάλιστα. Οι πατάτες. Μάλιστα. Το λοιπόν, εσύ να βάλεις τη ζάχαρη σου τα 3 φλιτζάνια. Ναι, να βάλουμε εδώ. Ζαχαρούλα. Το λοιπόν, το λεμόνι. Δύο φλιντζάνια νερό. Έβαλα πιο λίγο στην αρχή. Τώρα δύο φλιντζάνια βάλαμε. Πρέπει να το κατέβουμε για να μην κολλήσει από κάτω και να αλλάξει χρώμα. Εντάξει. Θα βρούμε μια... Εντάξει, μια χαρά είναι και αυτή. Μια χαρά. Μια. Τώρα. Και στο τέλος να βάλεις το... Ναι, που να το λεμόνι. Ναι, ναι, στο τέλος. Που να έχω γλάσει. Να κόψουμε το λεμόνι. Μάλιστα. Κάβω. Πιάσουμε το χυμό. Ας ήταν τούτο το μυστικό για το κουνέλι, το κρασάτο. Ναι. Μια χαρά. Να αρκέψει να κουκλάσει, να βάλουμε το ζουμ και αυτό το πράγμα θα βάλουμε μέσα, δεν βάλουμε άλλο ένα. Α, έβαλες άλλο ένα, εντάξει, οκ. Ναι. Το αφήνουμε να κάνουμε την δουλειά. Εντάξει. Άρα θέλει να βγάλει όλα τα αρώματα του το μισό λεμόνι και βάλεις το ζωτο στιμμένο. Μια χαρά. Μια χαρά. Να δούμε, θα φέρω από εδώ να δούμε. Πλώς να τα δούμε λίγο. Ναι. Θέλουμε ακόμα λίγο. Εντάξει. Έχουμε ώρα, οπότε μην το σκέφτεσαι. Θέλει να ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα. Όχι, με το σάμαλι δεν μπορώ να αρκέψω, επειδή πρέπει να κρυώσει το... Το σιρόπι. Ναι, αλλά θα περιμένουμε εδώ να κρυώσει. Εντάξει. Ούτως ή άλλως. Να τα κάνουμε παράλληλα. Νομίζω να ξεκινήσει να μας κάνεις το σάμαλι. Εντάξει. Για να προλάβουμε να το δείξουμε. Εντάξει. Okay. Και τούτον να έχω γλάσει, να κρυώσει ώστε να ψηθεί το σάμαλι. Να ψηθεί το σάμαλι και μετά να βάλουμε το σιρόπι. Ναι, ναι, πρέπει. Α, το είπα και εγώ αν έχει και δάμε κανένα μυστικό. Το σάμαλι μας πρέπει να είναι ζεστό και το σιρόπι πάντα. Πάντα πρέπει ένα από τα δύο πρέπει να είναι κρυό. Ναι, ναι. Εντάξει. Τώρα να αρκεύουμε να βάλουμε το κρέας. Έπιασαν λίγο. Χρώμα. Λίγο. Ναι. Δεν τα περιμένουμε. Μια χαρά. Άρα βάλουμε έναν κουνέλι κομμένο σε μερίδες. Έλα αγάπη μου. Ναι, καλό. Έλα. Πάντα να προσέχουμε το κουνέλι μας να μην έχει εμπλύναμε το, στεγνώσαμε το. Ναι. Καλά καθαρισμένο. Μην... Ναι. Ναι. Άποτε το κουνέλι... Το κουνέλι, να σου πω ότι είναι ένα κρέας που στην Κύπρο δεν το πολλομαϊρεύουμε στα σπίτια μας. Δεν το πολλομαϊρεύουμε και τελικά είναι πάρα πολλά ωραίο. Να βάλουμε και το κεφάλι. Ναι, να το βάλουμε. Αρέσκει επειδή... πολλά του πετερού μου το κεφάλι. Και εμένα και του πετερού μου. Ναι. Ναι. Κάνει. Το βάλουμε όλο. Όσο θέλεις να βάλεις. Μην το βάλεις όλο για να προλάβουμε να το ψήσουμε. Κανονικά βάλουμε το όλο. Να βάλουμε ούλα. Βάλουμε πιο λίγο γιατί δάμε είμαστε... Ναι. Οι φωκές μας είναι λίγο σιγανές. Εντάξει. Οκ. Μια χαρά. Λοιπόν, έλα σου δώσω να αλλάξεις γάντια ή έχεις άλλα. Ναι, επειδή να έχω καλό, να μην έχω. Α, τέλα.
Γιατί έχουμε large, αλλά η Ντανιέλα φορεί όπως φαίνεται medium. Αρέσκει μου να νιώτω έτσι να είναι σφιχτά πας στο χέρι, να νιώτω το χέρι. Εμάς και εμένα τα λάσια σφιχτά πας στο χέρι που δεν το βίζεις. Το λοιπόν. Τώρα, ώσπου να κάνουν δουλειά εκεί, εμείς να αρκέψουμε... Να φέρω τα υλικά για το... Στην την μεριά, να ξεκινήσουμε το σάμαλι. Μάλιστα. Να φέρουμε το νερό μας. Ναι, να χρειαστείς ένα ποτήρι νερό. Το σαμάλι έμαθες σου το πεθερά σου και τούτον ή έμαθες το που μόνη σου πειραματίστηκε. Όχι, που μόνη σου, α. Η πεθερά μου γεμάται με άλλα πολλά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Σεφταλιές. Α, σεφταλιές. Σαν την πεθερά μου κανένα δεν μαϊρεύει. Sorry, αλλά είναι πολλά καλή. Είδες πόσο να αγαπά την πεθερά της. Να βάλουμε, δεν το είπαμε, βάλαμε ένα φλιντζάνι νερό, ναι, και δύο φλιντζάνια, που έχουμε τα μετρημένα. Τη ζάχαρη. Ζάχαρη. Ναι. Να ξεκινήσουμε το... Ναι. Πράγμα, έμαθεν τα ούλα. Νομίζω να έρθει δαμέ να κάνουμε εκπομπή μια χαρά, η Ντανιέλα. Δεν έχει θέμα. Το λοιπόν, στις σεφταλιές σου να που βάλεις, τα αρωματικά βάλεις. Αρωματικά, γιατί να κάνω κι εγώ... αρωματικά βάλουμε... Βάλουμε το άλας μας, το πιπέρι, το μαύρο, το ψηλό. Ναι. Ναι, βάλουμε κανέλα. Κι εγώ βάλω κανέλα. Ναι. Κρεμμύδι μαϊτανό. Απαραίτητα μπόλικο, πάρα πολύ. Και τι βάλεις μυρωσκιά, βάλεις... Όχι, μάλλον το βάλεις ψωμί βρεμένο ή καπίρα. Όχι, βάλουμε ψωμί βρεμένο. Ναι. Στην κεφτέδες βάλεις καπίρα. Εντάξει. Το... Αυτό βάλουμε ψωμί μόνο ψύχα. Μόνο την ψύχα. Ναι, ναι, και από την πεταρά μου, όπως είπα, εμάτα βάλουμε και λίγα αυγά. Α, βάλει και αυγό. Αυγό να ναι, το κρατά λίγο πιο... Ζουμερό. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Μια χαρά, είδες, μαθαίνεις μυστικά. Εγώ βάλω αυγά, βάλω και εγώ λίγη κανέλα γιατί μου αρέσει και η κανέλα. Ναι, δεν βάλεις πάρα πολύ κανέλα, ναι, ναι. Παραδοσιακά όμως, οι σεφταλιές είναι αλάτι, πιπέρι, ναι, κρεμμύδι, μαϊτανό και το ψωμί σου ή την καπίρα, ναι, σου που όποιος, ναι, θέλει να βάλει. Το λοιπόν, να βάλουμε το... την μαστίχα. Την μαστίχα μας. Θέλω ένα κουτάλι. Που αν ήμουν εγώ η γαλάτα, έτσι να το βάλουμε μέσα στο πλεντερού ή να το λέσουμε 2 λεπτά. Αλλά η Ντανιέλα. Να πιάσουμε από το λίγο συμιγδάλι και να το χτυπήσουμε. Χτυπήσουμε. Ναι. Έτσι όπως δι... τα λέμε. Φατσίσουμε. Το φατσίσουμε. Τι, κουμπανίσουμε. Α, να το κουμπανίσουμε. Ναι, το χτύπιο το χτυπιέρι. Έτσι. Έτσι. Ας του την που πάνω τώρα του, ναι, Ανδρέα σιγά, και αμέτσι, σιγά, κάτω σιγά, αυτή σου. Σιγά, σιγά, σιγά να μην το... Ναι, ναι, πεταχτούν και να... Ναι. Άρα κοπανίζουμε την μαστίχα. Πάντα έτσι, βάλουμε καλά, και λίγο σιμιγδάλι για να μην, ναι, κολλήσει, ναι, ναι, να μην κάνει σαν την πίσα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ πως... ή αν είχαμε... Απορροφά, θα μπορούσαμε απορροφά, να βάλουμε, ναι, ζάχαρη, θα μπορούσαμε να βάλουμε αλεύρι σε άλλες Παρασκευές. Να το χαμηλώσω. Τώρα να βάλουμε... Το σιρόπι μας. Να βάλουμε το χυμό. Sorry, το χυμό μας. Ναι. Και να βάλουμε και, και τη φλούδα, το μισό. Το αφήνουμε άλλο ένα λεπτό και να το σβήσουμε. Εντάξει. Το γουνέλι μας είναι καλά. Εγκαλό. Θες να το γυρίσω τούτο από πάνω ή θέλεις. Αφήστο. Να κάνει την δουλειά του. Πάει πιο ψηλά η φωτιά μας. Όχι, δεν πάει. Είμαστε φουρ. Είμαστε φουρ. Να τα καταφέρουμε. Σίγουρα. Πάντα ό,τι κάνουμε καταφέρνουμε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ανεσπάσαμε το και βάλουμε το μέσα στο μείγμα. Μπράβο. Λοιπόν, ωραία. Τώρα να το αφήνουμε λίγο για να κάνει λίγο την... Τη διαφορά νομίζω σε τούντο σάμαλι κάνει το γιαούρτι. Ναι. Λινόρα, στραγγιστό γιαούρτι. Ναι, 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 όχι πρόβειο. Στραγγιστό. Προτιμάς το στραγγιστό. Είναι βάλαμε πιο λίγο, αφήνουμε λίγο νερό, μια σταξιά. Ναι. Για να διαλύσουμε τη σόδα. Την σόδα. Δεν θα τα βάλουμε έτσι. Να θέλω άλλη μια κουταλιά. Καλά. Θα το σούμε καλά. Ανακατεύεις το. Τώρα να βάλουμε, αφήνουμε το εκεί, να βάλουμε, αρκεύουμε και βάλουμε... Λίγο, λίγο το σιμιγδάλι. Μάλιστα. Μπράβο. Το χοντρό το σιμιγδάλι, νόη το λεπτό. Να τα βάλω τίποτα πίσω, να μην μας ενοχλούν. Ναι.
που είπαμε ότι είναι 500 γραμμάρια. 500 γραμμάρια, ναι. Μισό κιλό. Το λοιπόν βάλαμε μέσα στο μίξερ ένα φλιντζάνι νερό, δύο φλιντζάνια ζάχαρη, τη μαστίχα κοπανισμένη με λίγο σιμιγδάλι. Βάλουμε τώρα το σιμιγδάλι μας. Και μετά φαντάζομαι να βάλουμε, να βάλουμε τη σόδα στη μας. Σόδα, έτσι για να τραβήσει. Το σιρόπι θες να το κατεβάσω ή να, ναι, το έχω. Κλείσει. Το κλείσω. Μάλιστα. Εντάξει, το μάτι είναι να το αφήσω νομίζω. Το βάλω πίσω. Και αφήνουμε το να κρυώσει. Ναι. Θέλουμε το να είναι κρύο. Πάντα το γιαούρτι μας πρέπει να το ανακατέψουμε πάρα πολλά καλά. Mm-hmm. Να μην, επειδή αν δεν, είναι, δεν το κάνουμε καλά, να μείνουν κομματάκια. Ναι, κομματάκια μέσα. Ναι. Και αρχίσουμε να το βάλουμε σιγά σιγά μέσα. Πρέπει να είναι πολλά άφρα το σαμάλι. Και πάλι μπορείς να το πάεις με το παγωτό σου. Α, με παγωτό. Ή και μόνο. Ναι, ναι. Όπως γουστάρεις. Τέλειο. Άρα βάλαμε και το γιαούρτι. Μενέλα μου, έχουμε χρόνο, ναι, ναι. Του τέλεια, είμαστε τέλειες. Τέλειες, τέλειες. Άρα βάλαμε και το γιαούρτι. Θα κλείσουμε λίγο. Πώς έχουμε δάμε, τούτον κάνουμε το πάνω. Κάμε το έτσι πάνω, έλα. Έτσι, να το κάνουμε να μην μας μείνει. Να πιάσει από κάτω. Θέλεις μια σπάτουλα. Είμαι μια χαρά, τελειώσα. Όχι, εντάξει. Τέλεια. Ωχ, μου σκομύρισε. Να κατεβάσεις πάνω. Ναι. Έτσι, κάτω. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τέλειο. Λίγο χαρτί. Το χαρτί. Θα το βάλω πίσω, θα μην έχω τούτα για σιρόπι, οπότε παίρνω το πίσω. Δεν σε μάθει στην κουζίνα της η Ντανιέλα. Μόλις τα τελειώνει, αμέσως σκουπίζει τα. Έτσι, να είμαστε καθαρές. Να το φέρω, να το βγάλουμε τούτο. Μάλιστα. Άρα το μείγμα σου είναι έτσι υγρό. Ναι. Μετά είναι να τραβήσει όσοι μηδάλλοι φαντάζομαι, ναι, τούτα ούλα τα, ναι, ωραία, σίγουρα, τα αρωματικά. Σίγουρα. Τώρα, να το, πρώτα, καλύτερα να το εκατώνουμε άλλο λίγο. Να το ανακατέψουμε, ναι, αν έμεινε κάτι που κάτω. Ναι. Να το πιέσει έτσι ωραία. Ναι. Να το βάλουμε σιγά σιγά μέσα. Ούτε λάδωμα θέλει το συνήν, ούτε τίποτε. Τίποτε. Μια χαρά. Πόσα από τούτα κάνεις το Σαββατοκυριακό, πολλά, φαντάζομαι. Κάνουμε πιο μεγάλα τα διπλάσια, ναι, ναι. Κάνουμε πιο μεγάλα, δεν τα κάσουμε να κάνουμε μικρά μικρά. Ναι, ναι. Τώρα. Αυτό το αφρό για να μην σουρώνει, ναι, να βάλεις το γκούνα μιντάλα, ναι, αν τα βάλεις έτσι να σουρώνει. Οκ. Okay. Άρα κάνεις τον αφίου να διαλυθεί, ναι, λίγο ο αφρός. Ναι, λίγο αφρό. Εντάξει. Χαράσεις κάμνοντας, το κάμνοντας, ναι. Όχι, ούτε το αφήνει να τραβήσει ο συνδυάλι. Όχι. Εντάξει. Βάλεις το κάμνοντας κάθε μέρα, κάθε λίγο και ματένς. Ναι, ναι, σίγουρα. Μαθαίνεις όλα τα μυστικά. Άρα βάλεις το που πάνω. Τέλειο. Δεν είναι δύσκολο, Ντανιέλα, μου να το κάνεις. Πολλά εύκολο. Και ένα γλυκό που αρέσει. Πολλοί κόσμος λέει, μα με σιμιντάλι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Τώρα, τέλειο. Να το βάλουμε στο φούρνο. 180 βαθμούς για πόση ώρα. Για 40 λεπτά. 40 λεπτά θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, πάμε στο φούρνο και είπαμε στα 40 λεπτά θα το βγάλουμε, θα είναι ζεστό, ναι, και θα γύρουμε το κρύο σιρόπι. Μάλιστα. Να το βάλουμε έτσι κουταλιά-κουταλιά να μπορέσει να το απορροφήσει το σιρόπι μας. Μπορείς να βάλεις και μισό σιγά σιγά και να το αφήνει να το τραβήσει, ναι, και μετά το υπόλοιπο. Και ύστερα το υπόλοιπο. Ντάξει. Μια χαρά. Λοιπόν, ένα λεπτό γιατί κάτι σκέφτηκα τώρα που είδα το κουνέλι της Ντανιέλλας. Ένταλος, όχι. Λοιπόν,
Επειδή έχουμε και ωραίο ψωμί, δάμε. Μετά που να με σερβίρει, δεν είναι τα ωραίο ζουμούι που έχει από κάτω. Να φάμε και λίγο ζουμούι. Η πατάτα είναι καλύτερη από το κουνέλι. Α, έτσι λάλλω. Από το κουνέλι. Και το ζουμί. Σίγουρα, σίγουρα. Μου σκομυρίζει. Πραγματικά φτιάξτε το κουνέλι. Δεν έχει λάθος. Με την μαγειρική σου που κέρδισες τον Ανδρέα. Τώρα ξαναμίξω. Πρέπει να ρωτήσω κύριο. Συγχύζεις με τώρα. Τώρα συγχύζεις με. Πρέπει να ρωτήσω τον Ανδρέα. Την άλλη φορά που να έρθει να ρωτήσω. Νομίζω με την μαγειρική επειδή... Ύστερα εμάς να τα μαγειρέσεις. Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Να το σβήσουμε. Εντάξει. Πρέπει να το βράσουμε για να το φάμε βραστό. Ναι, πρέπει να έχουμε τέλειο. Να μην μείνει μόνο λάδι. Ντάξει. Πρέπει πάντα να είναι... Τέλειο. Να το φέρω να το βάλω τούτο. Και μετά να το σερβίρουμε. Λοιπόν, να το φάσω το δάμε. Μετά τούτο που να ψηθεί, να αφαιρέσεις το λάδι. Να αφαιρέσουμε το λάδι, να αφήνουμε λίγο, λίγο δηλαδή ανάμιση δάκτυλο. Ναι. Κάτω, να βάλουμε το άλασμα στη στάλασσα, ανάμιση κουταλιά. Να βάλουμε το κολιάνδρο μας ολόκληρο. Ολόκληρο, πάλι ανάμιση κουταλιά και βάλουμε το κρασί μας από πάνω. Ναι. Και το αφήνουμε να ψηθεί το κρασί, να ψηθεί, να εξατμιστεί και να καραμελώσει. Ναι. Το κουνέλι μας. Ωραία, ωραία. Κάποιοι σβήνουν το με λεμόνι, αντί με κρασί, ναι, το λεμονάτο. Ναι. Όμως τούτο είναι μια ωραία εκδοχή. Και άσπρο κρασί για να μην μας κοτσινίσει το κουνέλι μας. Να μην μας αλλάξει. Ναι. Το λοιπόν, θέλεις να σερβίρουμε, να σου φέρω ένα πιάτο ή έφερες το πιάτο σου. Είπαμε λαλό, γιατί το έφερες. Είμαστε πολλά. Ναι, ναι, ναι. Διαρωτήθηκα την ώρα που το είδα γιατί το έφερες. Να τα βάλω πίσω, ναι, για να μπορείς. Το λοιπόν, το κουνέλι είπαμε ότι είναι ένα κουνέλι κομμένο σε μερίδες, 1,5 λίτρο λάδι, 10 ολόκληρες πατάτες, 1,5 κουταλιά λάδι θαλασσινό, 1,5 κουταλιά κόλιαντρο ξηρών ολόκληρο και 1 λίτρο άσπρο ξηρών κρασί. Η Ντανιέλα, εκείνο που έκαμε είναι, βάλαμε το λάδι, έβρασε. Έβαλε πρώτα τις πατάτες κομμένες στη μέση, ήταν μέτριες πατάτες. Αν είναι λίγο πιο μεγάλες, θα τις βάλουμε στα τέσσερα. Ναι. Αφήνει τις έτσι λίγο να αρκέψουν να κοκκινίζουν, λίγο. Να αλλάξουν, ναι. Ναι, και μετά βάλει μέσα το κουνέλι. Οπότε να φύγει το κουνέλι να ψηθεί, θα αφαιρέσουμε το λάδι. Μάλιστα. Και μετά θα βάλουμε το αλάτι, τον κόλιανδρο και το κρασί και θα αφήκουμε το φαΐ μας να καταστηθεί που λέμε. Μπράβο, εντάξει. Τέλεια. Το λοιπόν, μπορείς να σερβίρεις ό,τι θέλεις, να μου πώς το θέλεις, να το, τι θέλεις. Μια με πιο μεγάλη. Κουταλού αν έχει που κάτω αν θέλεις. Δάμε στο δεύτερο σιρτάρι. Έχω από τούτη να θέλεις. Όχι. Κάνω κουτάλι. Έλα, αφήνω σε. Το λοιπόν, και να σας πω και για το σάμαλι. Το σάμαλι είναι ένα φλιντζάνι νερό, δύο φλιντζάνια ζάχαρη. Πάλι τα Ντανιέλα λίγο να χτυπηθούν. Μετά, ένα κουταλάκι μαστίχαν ολόκληρη κοπανισμένη, κοπανίζει την καλά. Στο χέρι, όχι στο πλεντεράκι, έτσι για να την νιώθουμε μέσα. Μετά διαλύει τη μαγειρική σόδα σε λίγο που το νερό, να αφήνει λίγο νερό που το πιο πάνω και διαλύει το. Βάλει το στο μείγμα. Μετά βάλει 500 γραμμάρια σιμιδάλι χοντρό. Το γιαούρτι. Αφήνει τα έτσι να ανακατευτούν καλά, βάλει τα μέσα στο ταψί τη και μετά αφήνει τον αφρό να φύγει, καθαρίζει τον αφρό που πάνω να φύγει και βάλει μέσα από πάνω τα αμύγδαλα. Και το σιρόπι μας είναι. Το καλύτερο πράγμα, Αντρέσιο, πιάνετε το. Τα ωραίο! Το λοιπόν. Ό,τι θέλεις. Τώρα να καθαρίζουμε. Να καθαρίζεις, ναι, ναι. Το λοιπόν, το σιρόπι είναι 3 φλιτζάνια ζάχαρη, 2 φλιτζάνια νερό, μισό λεμόνι το χυμό και μετά το μισό λεμόνι όπως είναι στημένο η κούπα του λεμονιού δηλαδή να το βάλουμε μέσα στο σιρόπι. Βράζουμε το λίγο, το λοιπόν να φέρω και το σάμαλι μπροστά, βράζουμε το 2-3 λεπτά Ντανιέλα, δεν και θέλεις πολύ ώρα, ναι, το σιρόπι. Όχι, βάλτο 5 λεπτά, πέντε λεπτά. Να αρκέψει να βράζει. Όπως να κάνουμε τούτο δηλαδή, εγώ αφήνω τα 6-7 λεπτά το δικό μου. Ώσπου να αρκέψει να βράζει, να το κάνω. Όχι, να το κόψει, Ντανιέλα. Έλα. Να κόψω. Το λοιπόν, είδες που το στόλισε όπως τον Ανδρέα. Τέλειο. Έτσι, κάνουμε το τάσι της. Ωραίο, ωραίο.
Το λοιπόν, βάλουμε, θέλουμε ένα πιάτο, θα της δώσω ένα πιάτο. Θα μου βάλει και εμένα δαμέ. Ήταν οργανωμένοι, είναι η πρώτη φορά, θέλω να σου πω, Ντανιέλα, που ευκάμαμε τέσσερι, έφερες και πιάτο για ο Σάμαλι. Όχι, δεν έφερα, το μόνο πράγμα που δεν έφερα, είπα να... Είπα και εγώ, δηλαδή θα μπορούσες να φέρεις, είμαι σίγουρη. Ήμουν έτοιμη να φέρω. Ήμουν σίγουρη, είμαι σίγουρη. Το λοιπόν, περίμενε με έλα μου να βάλω εγώ να... Να βάλω κουνελούδι, κουνελούδι. Όχι, έτσι θα φάω το κεφαλάκι, δάμε. Να φάω το ποούδι. Το λοιπόν. Ως που ήταν η Έλα να το κόψει εκείνον, εγώ να δοκιμάσω το... Πρώτα το ζουμούδι για να καταλάβω. Μα συγγνώμη, έχει μια ώρα που το περιμένω, Ντανιέλα μου, το κουνελούδι. Θέλει λίγη ώρα να ψητεί, αλλά είναι πολλά ώρα. Αν παίζεται, η παλάτα, η λοκούμι μπαιθιά. Αλήθεια είναι όπως το λοκούμαν, εν τέλεια, γλυκιά μέλη. Μπράβο, Ντανιέλα μου. Αλήθεια, αξίζω σου πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μάνα μου, δεν είναι τυχαίο που βραβευτήκα στους χρυσούς κούφους. Φαντάστικο να φάω λίγο και από κουνελούι. Και θέλω να στείλουμε τώρα που θυμήθηκα στην κυρία Κυριακή πολλά φιλιά, γιατί είπε μου ότι αρέσκει μου που δοκιμάζει και λαλείς μα τόσο πολλά ωραία τη μάμα της Πόπης της Νικολάου που κάμε τα υπέροχα πράγματα για τους πρόσφυγες. Αν έχουμε, να δοκιμάσω και σάμαλι. Τούτο είναι φανταστικό. Το όντο κουνέλι κάμε το σπίτι είναι τέλειο, τέλειο, τέλειο. Ντανιέλα μου είναι υπέροχο. Αλήθεια που σου λέω. Πάμε να δούμε και σάμαλι. Δεν φαίνεται πολλά σιρό. Να... Όχι, ναι, δεν είναι. Δεν είναι. Είναι πάρα πολλά ωραίο να το τρώεις και μαζί με τον παγωτό. Κάνει παγωτό, τα είσαι με ο Ανδρέας παγωτό. Κάνει. Κάνει. Τέλειο. Μουσκομυρίζει μαστίχα και γι' αυτό επειδή την κοπανίζεις έτσι στο χέρι νομίζω κάνει τη διάφορα. Λοιπόν, άλλο θα αναφέρω και το φαϊντούμ. Το παγωτό είναι βάλατο μέσα στο ψυγείο. Είναι ακριβώς όπως το στήσε, α? Ναι, όπως το έστησε. Το λοιπόν. Τέλεια, τέλεια. Ντανιέλα μου, ευχαριστώ σε πάρα πολλά που ήρθες δαμέ και δείξε μας τον το υπέροχο κοτόπουλο και το σάμαλι σου. Να σε πάντα καλά, να μαγειρεύει. Να μου είπα, κουνέλι. Πού το κουνέλι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Είναι πως και ωραίες συνταγές που έφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να σε πάντα καλά, να μαγειρεύεις, να εξυπηρετάς τον κόσμο, να νιώθουν έτσι όμορφα και ωραία. Ανανιώνουμε ραντεβού, να μας ξανάρθεις, α. Επέρασες ωραία, έφυγες σου λάχος, τέλεια. Πολλά ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Το λοιπόν, φίλοι μου, ευχαριστούμε σας πάρα πολλά που είσαστε μαζί μας. Να περνάτε τέλεια. Να, φιλιά, την αγάπη μου. Γεια σας.